θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω το Economist αλλά και τους, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο που για μια ακόμη φορά αποδεικνύουν ότι η παρουσία τους εδώ δίνει υπόσταση αλλά και αναβαθμίζει διαρκώς τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προωθεί τις ευρωπαϊκές ιδέες και το ευρωπαϊκό όραμα. Το θέμα το οποίο καλούμεθα να πραγματευτούμε είναι το μέλλον της Ευρώπης. Εγώ θα πω ευθαρσώς ότι η Ευρώπη έχει μέλλον, η Ευρώπη είναι το μέλλον. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Και επειδή είναι πολύ εύκολο στις μέρες μας να επικρατεί ο λαϊκισμός και η ισοπαίδωση των πάντων, προσπαθούν κάποιοι εργολαβικά, ιδιαίτερα τα ακραία λαϊκιστικά κόμματα, έρθεν και έρθεν και από αριστερά και από δεξιά, να ισοπεδώσουν, να μηδενίσουν, να λαϊκίσουν εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ εύκολο να βρεις λάθη και παραλήψεις και να ισοπεδώσεις αυτόν το τεράστιο επίτευγμα της ανθρωπότητος που λέγεται Ευρώπη, που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ εύκολο να αναδείξεις κάποια προβλήματα που υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν όπως υπάρχουν σε όλες τις χώρες του κόσμου και εδώ μιλάμε για 28 χώρες μέλη και πολύ δύσκολο για κάποιους να αναδείξουν την ουσία, το μέγα επίτευγμα, το μέγα θαύμα για μας που είναι η ύπαρξη και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να αναλογιστεί κάποιος πραγματικά την διάσταση και την προσφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναλογιστεί πού ήταν η Ευρώπη πριν την ίδρυση της ΕΟΚ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρώτου 1957, που μετράει εδώ και 61 χρόνια, και πού βρίσκεται εσείς σήμερα. Πολύ ορθά και εύστοχα ο αγαπητός φίλος Γάλλος πρέσβης ανέφερε ότι ο βασικός στόχος της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης, ήταν η επικράτηση και η διασφάλιση της ειρήνης, της ασφάλειας και της επιδημιουργίας των λαών. Σας διαβεβαιώνω ότι τα πέτυχε απόλυτα. Τα πέτυχε απόλυτα για τον απλούστατο λόγο. Μέσα από τα ιστορικά δεδομένα και γεγονότα, από το 57 και εντεύθεν, οι λαοί που ήταν μέσα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ευημερούσαν, ενώ αντίστοιχα κάποιοι άλλοι λαοί που ήταν στο Ανατολικό Μπλοκ, που ήταν εκτός Ευρώπης και Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αυτού του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος, ευρίσκονταν σε πολύ άσχημη αρνητική κατάσταση και δεν είναι τυχαίο που μετά το 1979 πανηγυρίζοντας εισήρθαν όλες αυτές οι χώρες ασμένως για να γίνουν χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτής της μεγάλης ευημερούσας οικογένειας που δημιούργησαν αυτόν το μεγάλο επίτευγμα, αυτόν το μεγάλο θάμα. Πέτυχε απόλυτα το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φανταστείτε τι επικρατούσαν στην Ευρώπη πριν το 1957, πριν την ίδρυση. Πόλεμοι, καταστροφές, λοιμοί, καταποντισμοί, αντιπαραθέσεις, εκατόντες νεκρών και θυμάτων, παιδεία πολέμων, ήταν μια στρατοκρατούμενη, ευρισκόμενη σε διαρκή πόλεμο, Ευρώπη που μέσα από όλη αυτή την κατάσταση, αυτή που ζημιώνονταν, ήταν τα μικρά και τα αδύναμα κράτη. Η Ευρώπη εφράμμωσε στην πράξη την κοινωνική δικαιοσύνη και υπερασπίστηκε αρχές και αξίες και ιδιαίτερα υπερασπίστηκε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση για μένα είναι ο προστάτης και ο υπερασπιστής των μικρών και φτωχών χωρών. Και το απέδειξε στην πράξη. Γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ και να φανταστώ την πατρίδα μας, την Κύπρο, αλλά και την Ελλάδα, έστω για μια μέρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μπορεί κάποια πράγματα να τα θεωρούμε δεδομένα και αυτονόητα. Αλλά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστέψτε με, ούτε στην Κυπριακή Ναός που συζητιόταν αυτές τις μέρες εδώ στο συνέδριο θα μπορούσαμε να έχουμε τα οικόπεδα, να έχουμε αδειοδοτημένα εταιρείες και η Κύπρος ουσιαστικά να μπορεί να αξιοποιεί αυτόν τον φυσικό της πλούτο, αλλά και δεν είμαι και βέβαιος ότι μια εχθρική επιθετική απειλητική Τουρκία θα περιοριζόταν σε όσο μπορεί να την περιορίσεις αν η Κύπρος ήταν εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Πέραν του, οφείλω να πω ότι αυτό που δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τα προβλήματα και τις δυσκολίες είναι η μόνη ασπίδα, η ισχυρή ασπίδα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ευρώπη δεν επιτρέπει ούτε να φυλακίζονται δημοσιογράφοι για να φημωθούν, ούτε να καταπατούνται ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε αποδέχεται παραβάσεις και παραβιάσεις αρχών και αξιών. Εγώ θα πω γενικά και ο καθένας σας εξάξει τα συμπεράσματα. Δέστε τι συμβαίνει σε άλλες μικρές ή μεγάλες χώρες που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα αυτό το οικονόμημα, όσο και αν κάποιοι θέλουν να το πετροβολήσουν και να το καταστρέψουν, να το ισοπεδώσουν, οφείλουμε εμείς να το προασπιστούμε. Γιατί όπως είπα, η Ευρώπη είναι το μέλλον και η χώρα μου, η μικρή Κύπρος,
επιμέλων και προοπτική. Ευρισκόμενοι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματικά η Κύπρος θα είναι μια απομονωμένη αδύναμη χώρα. Και οφείλω να υποστηρίξω ότι το εκτόπισμα μιας χώρας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανάλογο με το εκτόπισμα των ηγετών της, ανάλογα με το εκτόπισμα της ίδιας της χώρας. Και θεωρώ ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι μικρές χώρες, εάν πραγματικά το θελήσουν και έχουν την ανάλογη σοβαρότητα και υπευθυνότητα και αφήσουν τις ακρότητες και τους λαϊκισμούς, έχουν μεγαλύτερο εκτόπισμα και μεγαλύτερες ευκαιρίες από ό,τι έχουν οι μεγάλες χώρες. Η μικρή Κύπρος, ναι, αν θέλει να αξιοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αν συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάτι τρίτο που μιλάνε και κάτι ξανά, είναι το σπίτι μας. Και οφείλουμε να το προαστιζόμαστε απέναντι στους λαϊκιστές, απέναντι στους μηδενιστές, αλλά απέναντι και σε μεγάλες χώρες, αυτοκρατορίες που θέλουν να καταστρέψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί την βλέπουν ή ως ανταγωνιστικό εταίρο ή δεν μπορούν να χωνέψουν ότι αυτό το οικοδόμημα κράτησε 60 και πλέον χρόνια και θα συνεχίσει να διαβεβαιώνω να είναι και τις επόμενες δεκαετίες. Γιατί αυτή η Ευρώπη πέρασε μέσα από δυσκολίες, μέσα από προβλήματα, μέσα από ψυχρό πόλεμο και κατόρθωσε να επιβιώσει. Δεν θα χαλάσει η Ευρώπη εάν μια χώρα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τουλάντιο, όλοι διαπιστώνουν σήμερα ότι μια τεράστια χώρα όπως η Μεγάλη Βρετανία, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρχισε τους κλειδονισμούς, άρχισε τα προβλήματα και τις σεισμικές οικονομικο-κοινωνικές δονήσεις πριν ακόμα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιλαμβάνεστε, αν η Μεγάλη Βρετανία έχει τόσα τεράστια προβλήματα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι θα απογίνουν οι άλλες μικρότερες και πιο αδύναμες χώρες. Και άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι χώρες από την Ουκρανία, Γεωργία μέχρι τα Βαλκάνια, σχεδόν όλες οι χώρες θέλουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματικά δεν το κάνουν γιατί δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα χωρών τους. Γιατί η ευρωπαϊκή ιδέα είναι ισχυρή όσο ποτέ άλλοτε και σας διαβεβαιώνω ότι και η Ευρώπη με 27 χώρες θα συνεχίσει ακάθεκτη πραγματικά να φέρνει τις αλλαγές για τον άνθρωπο, για την κοινωνία και τις χώρες. Και επειδή πολλές φορές, πολλοί εξημών, με σχετική ευκολία, αναιρούμε και ουσιαστικά μηδενίζουμε τα πάντα και λέμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν αντιπαραθέσεις, υπάρχουν προβλήματα. Εδώ το μεγάλο επίτευγμα και κατόρθωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γιατί 28 διαφορετικές χώρες μέλη, με 28 διαφορετικά συμφέροντα, με 200 διαφορετικά κόμματα σε αυτές τις χώρες, κατορθώνουν και ομονοούν και παίρνουν αποφάσεις προς το συμφέρον ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς είμαστε μια μικρή χώρα, η Κύπρος. Για το πρόβλημα που ασκείται εθνικών με 8 διαφορετικά κόμματα, δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει ομοψυχία και ενότητα στόχου και σκοπών. Κάτι που το κατορθώνουμε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Κύπρο, όσον αφορά τη μορφή τη λύση, όσον αφορά τα δικαιώματα όλου του λαού και όσον αφορά την προοπτική και το μέλλον. Άρα, θα πω τελειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να έχει προβλήματα, δυσκολίες, παραλήψεις. Μα είναι τόσο ζωντανός οργανισμός που αν δεν τα είχε όλα αυτά, δεν θα ήταν Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μια Ευρωπαϊκή Ένωση που πέραν από ενιαία αγορά οδεύει σήμερα να γίνει ενιαία αμυντική ένωση που ωφελεί και συμφέρει την Κύπρο. Ενιαία ψηφιακή αγορά, ενιαία ενεργειακή αγορά. Όμως ποντιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιλαμβάνεστε τι δύναμη και ισχύ δίνει στις χώρες μέρος μέρη και ανάγκες της ίδιας. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι όσες δυσκολίες και να έχει η Ευρώπη, όσα προβλήματα, είναι πολύ καλύτερο από το να μην είχαμε την ενωμένη Ευρώπη. Και να μην την είχαμε, οφείλουμε να τη φτιάξουμε και να την κρατήσουμε και να την ενισχύσουμε. Οφείλουμε να τη σωρακίσουμε, οφείλουμε να στείλουμε το μήνυμα στους ευρωσκεπτικιστές και στους λαϊκιστές ότι εκ του ασφαλούς προσπαθούν να προκαλέσουν ζημιά, ρίχνοντας νερό στο μήλο εκείνων που πραγματικά για δικά τους συμφέροντα θέλουν να υποσκάψουν και να αποδυναμώσουν την Ευρώπη. Είμαστε Ευρωπαίοι, αυτή είναι η ταυτότητά μας, αυτές είναι οι καταβολές μας, δεν τις εκχωρούμε σε κανένα και θα προασπιστούμε την ευρωπαϊκή ιδέα όπως προασπιζόμαστε τα εθνικά μας συμφέροντα, όπως υπερασπιζόμαστε την Κύπρο μας, όπως υπερασπιζόμαστε τον Ελληνισμό. Σας ευχαριστώ.